Είναι πολύ σπουδαίο στην επιχειρηματικότητα να δεικνύεις προσωπικότητες όπως ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος έχει κάνει τον καφέ κυριολεκτικά, τον έχει απογειώσει. Καθητοποιημένη ελληνική επιχείρηση θα δείξουμε τώρα. Θα δούμε τους ανθρώπους οι οποίοι μοχθούν για να μπορέσει ο καφές, ο οποίος δεν είναι ελληνική πρώτη ύλη, έρχεται στην Ελλάδα, επεξεργάζεται και διανέμεται στους καταναλωτές, εκτός από την Ελλάδα, να φτάσει σε περιοχές του κόσμου, όπως είναι η Ινδία με το ελληνικό όνομα, δύσκολο αυτό, να φτάσει στη Γαλλία, που, στη χώρα του καφέ, του γαλλικού καφέ, να έχεις ελληνική εκπροσώπηση, να δυναμώσει η προστιθέμενη αξία της αλυσίδας του καφέ και το βασικό, να ξεπεράσει τα τεράστια προβλήματα τα οποία ο συγκεκριμένος κλάδος έχει να αντιμετωπίσει με την κλιματική αλλαγή και επιχειρηματικότητα. Τον γνωρίσαμε τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο, πάμε να δούμε τι μας είπε. Όσον αφορά το χώρο της Ελλάδας και της επιχειρηματικότητας... Στον καφέ, εγώ θα πω ότι και βέβαια αξίζει. Είναι πολύ δύσκολο για δύο λόγους. Ναι. Πρώτον, γιατί γενικότερα η Ελλάδα είναι δύσκολη στην επιχειρηματικότητα. Νομίζω δεν είναι και το πιο φιλικό περιβάλλον. Business friendly που λέμε στα ελληνικά. Ναι. Και το λέω αυτό έχοντας μία εμπειρία και από άλλες χώρες. Σαφέστατα δεν είναι άσχημα, αλλά θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερα, πιο φιλικό στην επιχειρηματικότητα. Ο κλάδος του καφέ κουβαλάει επάνω του πολύ μεγάλα βαρύδια, κυρίως τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που είναι ο φόρος εισαγωγής, ο οποίος είναι και μεγάλος και δυσβάστακτος και μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Αλλά Νίκο, θα σου πω ότι αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε. Νομίζω ότι οτιδήποτε και να κάνεις, αν το κάνεις με αγάπη, αν το κάνεις με αρχές και αν το κάνεις σωστά, αξίζει να το προσπαθήσεις. Στους 10 συνάδελφοι που δουλεύουμε στην εταιρεία, συνολικά σε όλο τον οργανισμό μαζί με τα καταστήματα είναι ένας στρατός περίπου 4.000 εργαζόμενων. Άρα σκέψουμε κάποιο τρόπο συμβάλλουμε στο εισόδημα 4.000 οικογενειών. Πολύ μεγάλη ευθύνη. Και πολύ άγχος ίσως. Πολύ μεγάλο άγχος. Να επενδύσει κάποιος στο καφέ. Υπάρχει χωρητικότητα στην Ελλάδα. Κοίταξε, μην κρυβόμαστε. Είναι ένας χώρος ο οποίος έχει ένα κορεσμό, ναι, σίγουρα. Δεν είναι βέβαια και ο μοναδικός χώρος που έχει κορεσμό. Εγώ θα πω αυτό που σου είπα και στην αρχή. Να επενδύσει κάποιος εκεί που πραγματικά αγαπάει και θέλει, να το κάνει σωστά και να το κάνει με συνέπεια. Αν αυτό είναι ο καφές, να το κάνει σωστά. Κλείνουμε τα 25 μας χρόνια, έχουμε τα γενέθλιά μας. Εγώ στην εταιρεία είμαι τα τελευταία 15 χρόνια. Έχει λίγο πλάκα γιατί πήγα για 6 μήνες και έμεινα 15 χρόνια. Θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο γιατί έχω καταφέρει όλα μου τα όνειρα που είχα σαν επαγγελματίας και σαν άνθρωπος επαγγελματικά. Έχω καταφέρει και τα έχω υλοποιήσει σε απόλυτο βαθμό. Είμαι επίσης ευλογημένος γιατί περιτριγυρίζομαι από συναδέλφους που είναι πολύ καλύτεροι από μένα και αυτό με βοηθάει να εξελίσσομαι, να βελτιώνομαι και πάντα να είμαι μια... Πόσο σημεία είστε τώρα σε όλη την Ελλάδα? Στην Ελλάδα είμαστε σε περίπου 100 πόλεις, ναι, και έχουμε 430 σημεία. Έτσι. Στο εξωτερικό? Στο εξωτερικό είμαστε σε περίπου 13 χώρες, σε κάποιες με μεγαλύτερη παρουσία όπως είναι η Κύπρος, σε κάποιες που έχουμε μικρότερη παρουσία και σε κάποιες άλλες που τώρα μπαίνουμε, όπως για παράδειγμα η συμφωνία που υπογράψαμε για την αγορά της Γαλλίας που τώρα ξεκινάει η υλοποίηση, αλλά και πολύ σημαντική συμφωνία που υπογράψαμε για την ανάπτυξη εταιρείας στην Ινδία. Για πρώτη φορά θα επιχειρήσουμε σε μια χώρα που παράγει καφέ. Θέλουμε να γίνουμε η πρώτη ελληνική εταιρεία που θα μπορέσει σε αυτό τον κλάδο από την Ελλάδα και με κέντρο την Ελλάδα να έχει μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διεθνή παρουσία. Έχω
έχοντας υπηρετήσει για 7 χρόνια ουσιαστικά στον παγκόσμιο οργανισμό σαν ομάδα διοίκησης και πέρυσι ήμουν πρόεδρος. Ουσιαστικά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να κατευθύνουμε την έρευνα σε τομείς που πραγματικά η παραγωγή του καφέ σε πρωτογενές επίπεδο πονάει και χρειάζεται. Ναι. Να γεφυρώσουμε το κενό ανάμεσα στον τελικό καταναλωτή και στην παραγωγή του καφέ, δημιουργώντας όσο το δυνατόν πιο μεγάλη ανθεκτικότητα σε αυτό το εμπόριο. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει σε μέγιστο βαθμό αυτό που λέμε στα ελληνικά που διασκεφτεί, το production yield, δηλαδή την παραγωγικότητα του δέντρου. Κατά συνέπεια, οι καλοί καφέδες μειώνονται σε παραγωγικότητα, με αποτέλεσμα η μικρότερη παραγωγή να δημιουργεί μεγαλύτερη τιμή. Στο τέλος της ημέρας, οι διοκτήτες της φάρμας, οι άνθρωποι που καλλιεργούν τον καφέ, δεν εισπράττουν περισσότερα χρήματα. Εάν αυξηθεί η τιμή του καφέ, δεν σημαίνει ότι πάνε περισσότερα χρήματα, γιατί έχει μειωθεί ενδεχομένως η παραγωγικότητά τους ή έχει αυξηθεί το κόστος της παραγωγής τους. Ναι. Η κλιματική αλλαγή λοιπόν σαφέστατα και μας επηρεάζει και ακόμα περισσότερο τι βάλει τον κλάδο μας η κλιματολογική αστάθεια. Ναι. Μια τεράστια πλημμύρα, απότομη πλημμύρα, μια τεράστια απότομη ξηρασία. Η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι η χώρα του καφέ, βαθύτατα ριζωμένη με την ελληνική παράδοση. Νομίζω όλοι θα έχουμε εικόνες από μικρά χωριά της ελληνικής περιφέρειας. Ακόμα και τους τοπικούς άρχοντες βγάζανε στο καφενείο. Πολλές συζητήσεις λοιπόν γύρω από ένα φλιτζάνι και ευχάριστες και δυσάρεστες. Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Είτε πάμε σε ένα γάμο, είτε αυτό που είπα στο χωριό, είτε σε μια κηδεία, σε ένα μνημόσυνο, το καφεδάκι μας είναι πάντα εκεί. Υπολογίζεται σήμερα με τα στοιχεία τα οποία μας έρχονται από το Γενικό Εμπορικό Μητρό ότι στο χώρο του καφέ δραστηριοποιούνται πάνω από 120.000 επιχειρήσεις με 300.000 εργαζόμενους. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι ένας πολύ σημαντικός κλάδος για την εθνική οικονομία. Έτσι λοιπόν με τα μάτια του Κωνσταντίνου Κωνσταντινόπουλου είδαμε το πώς ακριβώς οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι καθητοποιημένες ελληνικές επιχειρήσεις καφέ μπορούν να ξεκινήσουν από εδώ και να φτάσουν από τη Γαλλία. Μέχρι και την Ινδία, η ελληνική επιχειρηματικότητα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, όλες και όλοι. Να είστε καλά.